Να δούμε λοιπόν τώρα και για το κόμμα του κυρίου Πέτρου Κόκαλη, το οποίο θα έχει το όνομα Κόσμος. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια ονόματα θα στελεχώσουν το συγκεκριμένο κόμμα. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, ο οποίος είναι πρώην αντιδήμαρχος Αθηναίων. Γεωργία. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, πρώην αντιδήμαρχος Αθηναίων, η κυρία Μαρία. Ένα λεπτό, Γεωργία. Ναι. Δικό μου λάθος. Να, να δούμε τα πρόσωπα πρώτα για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε το σχόλιο. Λοιπόν, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, η κυρία Μαρία Βασιλάκου, πρώην αντιδήμαρχος Βιέννης. Ο κύριος Χρυσοφών Κοντιάδης, ο οποίος είναι καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης. Έχει εκφραστεί και υπέρ του κυρίου Κόκαλη. Γιώργος Ιακημίδης είναι αυτοδιοικητικός, πρώην υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής. Θεωρώ ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά θα δώσει και αυτό έτσι, τα δικά του χαρακτηριστικά. Αθανάσιος Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ελευθέριος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι πρώην δήμαρχος Κοζάνης. Και ο κύριος Ηλίας Παπαθεοδόρου, στέλεχος των Πρασίνων. Λοιπόν, ζει ο συγκεκριμένος στο εξωτερικό. Από την πλευρά του κυρίου Κόκαλη βλέπουμε ότι είναι περισσότερα τα ονόματα τα οποία δείχνει ότι θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο αυτό. Προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη ετοιμότητα στον κύριο Κόκαλη, γιατί πολύ νωρίτερα έχει εκφραστεί ότι θα κατέβει με κόμμα στις ευρωεκλογές. Το σχόλιο σας. Και από ό,τι φαίνεται, άτομα. Επειδή απλά είχαμε ξεκινήσει λάμπρο με τη Γεωργία. Δεν πειράζει, όχι, επειδή έλεγε και σε διέκοψα εγώ, γιατί και ήσουν και στην παρουσίαση. Να πω ότι στην παρουσίαση λοιπόν το πρώτο θέμα που αναδείχθη πέρα από την πλατφόρμα του κυρίου Κόκαλη, ο οποίος αποσκοπεί στο να δημιουργήσει έναν πράσινο πόλο που θα ξεκινά από το κέντρο αλλά θα φτάνει στους περιφέρειες της αριστεράς, άρα εδώ μιλάμε για την καρδιά του προοδευτικού ημισφαιρίου, στην παρουσίαση ήταν ο κύριος Καραμέρος, βουλευτής και τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήρθε στο τέλος της να ευχηθεί καλή επιτυχία στον κύριο Κόκαλη σε επίπεδο ανθρώπινο και φιλικό, όπου όμως καταλαβαίνεις ότι μία τέτοια παρουσία στην ημέρα ανακοίνωσης ενός νέου κόμματος τι αντανακλά σε σχέση με την κινητικότητα του χώρου. Ο κύριος Κόκαλης θα είναι παρόν και στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις εθνικές εκτός από τις ευρωεκλογές. Ο στόχος του είναι, έχοντας ο ίδιος ενταχθεί στους Πράσινους, στο Ευρωκοινοβούλιο, να αποτελέσει το κόμμα του τον εθνικό φορέα για τους Πράσινους και στην Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι η Πράσινη είναι κυβερνητικός εταίρος στη Γερμανία αυτή την ώρα. Και επίσης είναι και η οπτική του διαφορετική σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα αριστερά και στα κεντροαριστερά, σε ποια βάση, ότι ξεκινά με ένα αφήγημα πολύ δομημένο και συγκεκριμένο. Δηλαδή ότι η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση έχουν μεταλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, οπότε για να αντιμετωπίσουμε τα κλιματολογικά φαινόμενα τα οποία είδαμε με δραματικό τρόπο τους τελευταίους μήνες, πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Αυτό λοιπόν ως σύλληψη και ως πολιτική ανάλυση στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες, έχει κοινό νεολίστικο. Επίσης έχει κοινό που προβληματίζεται σε σχέση με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και κυρίως έχει μια ατζέντα πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές του χώρου του προοδευτικού, της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Επίσης έχει μια ανοιχτή πόρτα προς τη Νέα Αριστερά και τον Αλέξη Χαρίτση, το κρατάτε και αυτό νομίζω, όπου και εκεί θα έχουμε εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα σε επίπεδο ευρωψηφοδελτίου. Οπότε νομίζω ότι μπαίνει στην αρένα με ένα προϊόν πολιτικό, με ένα πολιτικό αφήγημα πολύ διαφορετικό, ίσως σύγχρονο και σε κάθε περίπτωση αρκετά επίγον με όσα ζήσαμε σε Εύβοια, Θράκη και Θεσσαλία. Άρα θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το κόμμα του κ. Κόκαλη. Πάντως μέχρι στιγμή στην Ελλάδα σοβαρό πράσινο κόμμα δεν έχει υπάρξει. Έτσι, ενώ αν εξαιρέσουμε ιστορικά το Πασόκ. Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά αυτό είναι το χρόνο. Άλλο πράσινο. Σωστό και αυτό. Ενώ με την έννοια τη Πρασινάδα δεν έχει υπάρξει. Έχουν υπάρξει περιπτώσει οι οποίε ήταν τίτλο, ταμπέλα, μαρκίζα, επί τη ουσία σοβαρό συγκροτημένο. Πάντω ο κύριο Κόκαλη είναι μια ατζέντα στην οποία είχε επενδύσει ακόμα από τι εθνικέ εκλογέ σε όλα τα πάνελ όταν του ζητούσαν τη γνώμη του. Γιατί προφανώ του ζητούσαν τη γνώμη του λόγω και τη θέσεώ του. Η ατζέντα που περιέγραψε η Γεωργία ήταν αυτή στην οποία είχε πατήσει και επειδή ακριβώ πολύ σωστά λε. Είναι συνεπή Μαρία αυτό. Ναι, μα γι' αυτό 2008, και το λέω ότι. Είναι μια προσωπική του ατζέντα την οποία εξελίσσει σε όποιε θέσει ευθύνη βρέθηκε στο Δήμο Πειραιά, κατεξοχήν ω ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Νομίζω ήταν και ένας από τους λόγους που τον επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας. Απ' την άλλη, όμως, είχε ενδιαφέρον αυτό που λέει ο Λάμπρος. Δεν το είδαμε ποτέ να γίνεται σε επίπεδο θεσμικό, σε επίπεδο πολιτικό, κομματικό, κυβερνητικό, τεχνοκρατικό. Μέχρι στιγμής ήταν η αριστερά που έλεγε αριστερά και βάζανε και μια. Βάζανε μέσα μέσα. Ενώ κανονικό τεχνοκρατικό, δεν ξέρω πώς θα είναι του κ. Κοκαλή. Επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Καραμέρο, θεωρείς ότι αυτό θα έχει μια άλλου είδους εξέλιξη ή το καλωσόρισμα αυτό, το καλώς έχει... Θα σου πω ανοιχτά. Γιατί το είπες... Ο κύριος Καραμέρος πήγε σε φιλικό επίπεδο, γιατί και ο κύριος Καραμέρος προέρχεται από την οικολογία. Έτσι μπήκε μέσα από, από την αυτοδιοίκηση. Από την αυτοδιοίκηση, ναι. Είδατε όμως ότι τα πρόσωπα τα οποία παρουσίασε το ρεπορτάζ, που ήταν και πολύ ενημερωμένο, είναι πρόσωπα τα οποία αρκετά έχουν ένα αυτοδιοικητικό στίγμα. Αυτό λέει κάτι. Λέει και σε επίπεδο κοινωνικής γύρωσης και σε τεχνοκρατικής γνώσης για μένα. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό συμβαίνει, είναι μια πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι οι δυνάμεις στην πρώτη διάσπαση κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της Νέας Αριστεράς σε μια πιο ριζοσπαστική ατζέντα, στα πλαίσια του παλιού ίσως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε στην πορεία, μετά τις ευρωεκλογές, πώς θα απελευθερωθούν οι δυνάμεις και πού θα καταλήξουν και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα, τι θα προτάξει η κοινωνία. Άρα ο χώρος είναι σε μια συνολική μετάβαση. Οπότε, ποιο κόμμα ή ποια κόμματα θα αποτελέσουν τους φορείς υποδοχής στο νέο σκηνικό της κεντροαριστεράς, νομίζω είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου αυτή τη στιγμή για το χώρο. Μάλιστα. Μαρίνα, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Πάντως, για τον κύριο Καραμέρο υπήρξε αντίδραση από τον κύριο Κασελάκη. Ο ίδιος ο κύριος Καραμέρος είναι άνθρωπος της οικολογίας, κυκλοφορούσε με το ποδήλατο. Ο ίδιος δηλαδή πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό και υπάρχει μια φιλική σχέση με τον κύριο Κόκαλη. Ναι, επίσης όμως ότι όταν το κάνεις, όταν το κόμμα σου φιλορροεί και δίνεις το παρόν σε μια τέτοιου είδους εκδήλωση, προφανώς και περιμένεις αντιδράσεις υπάρχει, ή δίνεις και κάποια άλλα μηνύματα. Εγώ κρατάω αυτό, γιατί πολλές φορές ξέρεις, η Γεωργία τα λέει έτσι με έναν τρόπο πιο, όχι περιπεπλεγμένο, πιο καλλιτεχνικό θα έλεγα, αλλά νομίζω ότι όντως θα υπάρχουν εξελίξεις. Γιατί και για να το αναφέρει και για να μας λέει ότι θα έχουμε εξελίξεις και στην Νέα Αριστερά την επόμενη εβδομάδα. Και ότι γενικά θα πρέπει να δούμε ποιοι τελικά θα στελεχώσουν και πώς θα υποδεχθούν στο χώρο αυτό και ποια κόμματα θα είναι, νομίζω ότι θα υπάρχουν εξελίξεις και ενδεχομένως να υπάρχουν και εκπλήξεις. Εκπλήξεις θα υπάρχουν σίγουρα την άλλη εβδομάδα. Στο λέω για να μου λες ότι δεν σου λέω την ίδια. Ναι, επειδή ακριβώς ξέρω, γι' αυτό και είπα ότι το λες στην αρχή κάπως έτσι, όπως τα λέγαμε, περικοκλάδες, αλλά η ουσία είναι σε αυτό που είπες. Γιατί γι' αυτό και ξεκίνησες. Μα εδώ ξεκίνησε να μας λέει για το κόμμα του κυρίου Κόκαλη και πριν πάει στην ατζέντα, που να πούμε λέει βέβαια ότι ήταν και ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Οπότε. Ναι, ωραία. Η έκπληξη δεν αφορά τον κύριο Καραμέρο. Δεν είπα ότι αφορά τον κύριο Καραμέρο. Απλά λέω ότι ακριβώς επειδή έχω μάθει να σε αποκωδικοποιώ. Το ξέρω και γρήγορα. Ναι, γι' αυτό και ακριβώς προσπάθησα να πω και κάτι παραπάνω.